Με επιτυχία, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο τέταρτο αγώνα δρόμου Φαλανέων. Όλοι οι κάτοικοι τη Φαλάνη ανεξαρτήτω ηλικία και δρομή από όλη την Ελλάδα μετίγαν σε μια υπέροχη γιορτή του αθλητισμού και του εθελοντισμού. Ο αγώνα μα έχει πάντα φιλανθρωπικό χαρακτήρα και έρχονται αθλητέ από όλη την Ελλάδα προκειμένου έτσι να δώσουν το παρόν και να ενισχύσουν τον αγώνα Φαλανέων. Οι επαγγελματίε αθλητέ απολαύσαν τη διαδρομή του ημιμαραθωνίου Μαραθωνίου δίπλα στον Πίνιο ποταμό, αλλά και πάρα πολλοί αθλητέ έτρεξαν τη διαδρομή Φαλάνη-Ραν 5 χιλιόμετρων εντό και περί τη Φαλάνη. Παράλληλα, περίπου 450 μικροί μαθητέ πήραν μέρο στον παιδικό αγώνα και κατάχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο. Το τέταρτο Ραν Φαλάνη είναι γεγονό. Είναι μια εκδήλωση που καθιερώθηκε από τον πολύ δραστήριο σύλλογο με συνεργασία με την κοινότητα, την περιφέρεια και το Δήμο. Ε, βλέπετε μόνοι σας ότι γίνεται το, το αδιαφόρητο. Το 2023 ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη Φαλάνη λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και για το λόγο αυτό ο Σύλλογο Δρομέων Φαλάνη οργάνωσε τον τέταρτο αγώνα δρόμου Φαλανέων προκειμένου ένα μέρο των εσόδων να διατεθεί στα πληγέντα σχολεία του χωριού. Μεταξύ των αθελοντών που συμμετείχαν και το Κέντρο Αποκατάσταση και Αποθεραπεία Άνιμου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με την ανοιχτή νοσηλεία του, του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπεία Άνιμου, προκειμένου να υποστηρίξουμε του αθλητέ για την αποκατάστασή του και την ενημέρωση γύρω από τα προγράμματα πρόληψη τραυματισμών. Ο αγώνα οργανώθηκε με τη σύμπραξη των φορέων τη Περιφέρεια Θεσσαλία, του Δήμου Λαρισαίων και τη Γκοινότητα Φαλάνη, με του διοργανωτέ και του αθλητέ να δίνουν ραντεβού για τον 5ο Αγώνα Δρόμου Φαλανέων το 2025.